Ομαλά και με βάση το σχεδιασμό εξελίσσεται η προετοιμασία για τη διεξαγωγή των εκλογών την Κυριακή 21 Μαΐου. Νωρίς το μεσημέρι μάλιστα η Χανή εμφανιστεί σε ποσοστό στην αντιπεριφέρεια Χανίων το 70% των δικαστικών αντιπροσώπων των εκλογικών τμήματων. Δίνουμε σε κάθε δήμο του σάκους που του αναλογούν. Παραλαμβάνουν και τα αντίστοιχα τάμπλη, τα οποία με τη σειρά του θα παραδώσουν στου δικαστικού αντιπροσώπου. Ε... Ήδη έχουν ξεκινήσει η προσέλευση δικαστικών αντιπροσώπων από τι προηγούμενε μέρε και βρισκόμαστε σε ένα ποσοστό γύρω στο 60-70% τη παρουσίαση. Οπότε θεωρούμε μέχρι και αύριο το μεσημέρι, που είναι η προθεσμία, να έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία άφηξη των δικαστικών αντιπροσώπων. Η αντιπεριφέρεια μέχρι και το μεσημέρι παρέδωσε του σάκου με το εκλογικό υλικό στου Δήμου. Στην εκλογική περιφέρεια Χανίων κατεβαίνουν 30 κομματικοί συνδυασμοί. Τα ψηφοδέλτια που τα αντίστοιχα κόμματα, έτσι. 30. Είναι 30 κόμματα κομμάτων. Στο, στην εκλογική περιφέρεια Χανίων, έχουν στείλει και οι 30 α, συνδυασμοί ψηφοδέλτια. Κάποιοι βέβαια λιγότερα από τα απαιτούμενα, αλλά εμείς αναλογικά βάλαμε σε όλα τα εκλογικά τμήματα, έχουμε βάλει τα λευκά ψηφοδέλτια, έχουμε βάλει τα φάκελα και βεβαίω είναι και ο φάκελο που περιέχει όλο το, ε, το υλικό ψηφοφορίας, δηλαδή οι εκλογικοί κατάλογοι, ε, τα τηλεγραφήματα, οι εγκύκλοι ε, και οι και έντυπες, και ό,τι άλλο υλικό απαιτείται για την διαδικασία αυτή. Οι πολίτε του νομού Χανίων θα ψηφίσουν σε 338 εκλογικά τμήματα που έχουν στηθεί στου Δήμου. Θα υπάρχουν όμω και τέσσερα ακόμα για του ετεροδημότε. 338 εκλογικά τμήματα που έχουν συσταθεί στον νομό. Στο νομό. Αντίστοιχα, έχουν συσταθεί και τέσσερα ειδικά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, δύο αμυγή και δύο μεικτά, στα οποία ψηφίζουν εκλογή για άλλε βασικέ εκλογικέ περιφέρειε πλην τη περιφέρεια Χανίων. Τα εκλογικά κέντρα θα ανοίξουν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης εφόσον ο δικαστικός αντιπρόσωπος κρίνει ότι υπάρχει ικανός αριθμός ψηφοφόρων που θέλουν να ψηφίσουν οπότε μπορεί να δώσει παράταση στην διαδικασία. Μετά από την παραλαβή του εκλογικού υλικού συνεχίζεται η διαδικασία από τους Δήμους. Ο τελευταίος που παρέλαβε το πρωί ήταν ο Δήμος Κισάμου, ενώ στα Χανιά το προσωπικό του Δήμου εργάζεται προκειμένου να κυλήσουν όλα ομαλά. Ειδικά στις βουλευτικές υπάρχει μια διαδικασία που ξεκινάει περίπου 20 με 30 μέρες πριν. Μπαίνουν σε βάρτι στο προσωπικό μα προκειμένου να υποστηρίξει όλη τη διαδικασία την εκλογική. Αυτό έγινε και φέτο. Μπορώ να σας πω ότι περίπου 200 άτομα, 200 εργαζόμενοι από το Δήμο θα είναι σε πόστα που αφορούν στην ομαλή εξέλιξη και διαδικασία της, την εκλογική διαδικασία. Άρα ε, αρκετοί είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί, θα ασχοληθούν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Κύριο μέλημα των Δήμων μόλις δύο ημέρες πριν από τις εκλογές είναι να μοιραστούν οι σάκοι στα κατατόπους εκλογικά τμήματα. Σήμερα, ε, Παρασκευή που μιλάμε, από τις 3.30 μέχρι τις 9 το βράδυ θα μοιράζονται οι εκλογικοί σάκοι. Στο, στο, στο γήπεδο του Κλαδισσού ε, και θα δίνονται στους ε, δικαστικούς αντιπροσώπους. Ο Δήμος Χανίων θα έχει τοποθετήσει μάλιστα ακόμα και υπαλλήλου που θα μπορούν να δίνουν πληροφορίες τόσο στους ψηφοφόρου όσο και στους αντιπροσώπους. Όλα πήγανε σύμφωνα με τον προγραμματισμό που είχε τεθεί.